Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι στα Γρεβενά, ιδίως συγκεκριμένα στα Γρεβενά, γιατί καταλαμβάνουν μια πολύ γλυκιά θέση στην καρδιά μου και στο βιβλίο που έχω γράψει. Μάλιστα, η τελευταία ιστορία, το τελευταίο κεφάλαιο είναι αφιερωμένη για τα Γρεβενά, όπως και αυτό εδώ το δαχτυλίδι, που είναι αρχαίο γρεβενιώτικο. Και πάντα η ψυχή μου ανήκε στα ψηλά, τραχιά βουνά, εκεί που η καρδιά των ανθρώπων ζει πιο δύσκολα, αλλά πολύ πιο, με πολύ περισσότερη ουσία. Μια αγάπη στις ακρογιαλιές. Τι γίνεται όμως στα ψηλά και άγρια βουνά, όπως σε μέρη όπως τα Γρεβενά. Και φτάνουμε λοιπόν στην τελευταία ιστορία σήμερα, που είναι και η αγαπημένη μου. Στο Καστρί Γρεβενών, πριν από λίγα χρόνια, βρέθηκε κάτι που άλλαξε τελείως τη γνώμη μας για την αρχαιολογία της περιοχής και της πίδης. Θεωρούσαμε, λάθος μας λέει αυτά τα στοιχεία είχαμε, πως εδώ πέρα στα άγρια όρη δεν είχαν τον αστικό τρόπο ζωής που είχαν στις παράγειες πόλεις της Νότιας Ελλάδος με τα τείχη, τις στοές, τους ναούς, τα γνωστά που ξέρετε από Αθήνα, Κόρινθο, Θήβα και όλα τα υπόλοιπα υπέροχα μέρη. Όσο έρχεται η κυρία Στέλλα Δρούμου, η υπέροχη καθηγήτρια του Αριστοτέλη, η οποία μου έχει κάνει τιμή να είναι και ομιλήτρια στην παρουσίασή μου στην Βεργίνα, και βρίσκει μια αρχαία πόλη, σκαρφαλωμένη, στο Καστρί Γρεβενών. Μια κλασική και ελληνιστική πόλη, η οποία άλλαξε τελείως την εικόνα μας από την περιοχή εδώ πέρα. Που είχε στοές, είχε ναούς που ήταν από την κολόνα, είχε μέσα υπέροχα κτίρια και μια πολύ καλό χειρόμενη Ακρόπολη, και μέσα σε όλα αυτά βρέθηκε και το δαχτυλιδάκι. Το οποίο αντίγραφό του έχω την τιμή ευτυχώς να φοράω στο χέρι που το χάρισε μια χρυσοχώος και το φοράω με πολύ μεγάλη τιμή και περηφάνεια, που γράφει «Έρα με μέγα». Αγαπώ πολύ. Δεν είναι πολύτιμο δαχτυλιδάκι, είναι αχάρκινο. Είχαν και ξέρετε, έχουν βρεθεί κι άλλα που είναι είτε χρυσά είτε αργυρά, είναι από κάποιο πολύτιμο λίθο. Αυτό είναι απλό χάρκινο δαχτυλιδάκι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο χέρι ερωτευμένο το χάρισε, ποιο χέρι ερωτευμένο το φόρεσε, τι μπορεί να συμβόλιζε. Ξέρουμε όμως ότι την στιγμή που η πόλη καταστράφηκε από πολιορκία και βρέθηκαν και τα βέλη από τα τόξα παντού στη γύρω περιοχή, προφανώς ενδεχομένως ο ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια αυτού του δαχτυλιδιού έτρεξε και το αφιέρωσε μέσα στο μικρό ναό δίπλα στα τείχη. Γιατί αυτό είχε να αφιερώσει και ήλπιζε ή κάποιοι θεοί που μπορούν να ακούσουν την παράκλησή του ή την παράκλησή της να καταφέρουν να του σώσουν. Συμβολίζει λοιπόν και τον έρωτα και τον πόλεμο, τα δύο πιο δύσκολα και πιο επιδραστικά πράγματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα το σύνθημα αυτό ξανά έγινε trend και παρότι δεν συμφωνώ καθόλου με το να κάνουμε tagging και spray στους τοίχους της πόλης, έχει μια κάποια γλύκα ότι ένα σύμβολο και μια φράση πριν από 2.000 χρόνια ξαναβρίσκει τη θέση της στις ζωές των ανθρώπων σήμερα, γιατί το άτομο που έγραψε αυτό το μήνυμα επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι ήταν πολύ ερωτευμένο σε εκείνη την περίοδο και του άρεσε πάρα πολύ και ήθελε να το εκφράσει έτσι. Γιατί τελικά όλα είναι για τον άνθρωπο.